Σας καλωσορίζουμε στην αίθουσα Βασιλικής και Στέφανου Γόγου της Πιτακοθήκης των Φλωρινωτών Ζωγράφων και Καλλιτεχνών του Φερεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ο Αριστοτέλης. Σας καλωσορίζουμε στην έκθεση, στην τυχιακή έκθεση της συμπατριώτησάς μας κυρίας Χριστίνας Γκόλου. Στους καιρούς που ζούμε και που μας παρουσιάζονται δύσκολοι, επίφοβοι, απεσιόδοξοι, μάταιοι και χωρίς ελπίδα, μας εμφανίζονται κάποιοι άλλοι καιροί, ελπιδοφόροι, γεμάτοι ελπίδες, ιδέες, δημιουργικές και ευγενικές πράξεις, όπως αυτή που ζούμε εδώ, απόψε, στην Πινακοθήκη, με τις πτυχιακές εκθέσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη έκθεση φοιτητών του Πανεπιστημίου έγινε τον Δεκέμβριο του 2009, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, με την ονομασία «Εν αρχή». Και από τότε, σε κάθε εξεταστική περίοδο, οι πτυχιακοί φοιτητές εκθέτουν τα έργα τους στο κοινό της Φλόρινας και στους καθηγητές τους. Ο τόπος μας φημολογείται ότι έχει πολλά προβλήματα, τη ταιριάζουμε συχνά γι' αυτό. Προβλήματα όμως είχαμε πάντα. Αυτόν τον τόπο μας τον δόρισε ο Θεός για να αγωνιζόμαστε να το κάνουμε καλύτερο, ομορφότερο, περισσότερο οικείο και προσιτό σε εμάς και στους φιλοξενούμενους. Και από το 1941 που ιδρύθηκε η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλόρινας, οι φιλοξενούμενοι φοιτητές ρίζωσαν στον τόπο αυτό και έγιναν ένα με τον τόπο. Υπάρχει όμως και άλλος τόπος. Ο τόπος που γέννησε ανθρώπους με ζωντάνια, συνέπεια, ήθος, κοινωνική προσφορά και υπεύθυνους πολίτες. Ανθρώπους μερακλείδες, έντιμους, αγωνιστές, μπροστάριδες, αποδεκτούς από την κοινωνία μας. Τέλος, είναι οι άνθρωποι που μας παρουσιάζονται εδώ στον τόπο μας ως μίζεροι, γκρινιάριδες, ασυνεπείς, χωρίς καλό λόγο και άδικοι στις κρίσεις τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι που ζουν εδώ μαζί μας. Αυτοί που αναγνωρίζουν, που αποδέχονται και τιμούν παλαιούς συμπολίτες μας που επάξια ξεχώρισαν με το ήθος, την ανιδιοτελή προσφορά τους στα κοινά, που έζησαν με σεμνότητα, με εντυμότητα και ειλικρίνεια. Η πτυχιακή έκθεση της κυρίας Γκόλνα καλύπτει πλήρως και τους τρεις αυτούς παράγοντες, καιρούς, τόπους και ανθρώπους, με τον πλέον αισιόδοξο και ελπιδοφόρο τρόπο. Διότι, σε καιρούς δύσκολους, μορφοποιεί το ταλέντο της, το εκθέτει και ζητεί την κρίση όλων μας για τα έργα της. Τιμά τον τόπο μας, διότι αναγνωρίζει και τιμά ευπατρίδες συμπολίτες μας που υπάρχουν αλλά και δεν υπάρχουν μεταξύ μας. Αλλά το πέρασμά τους δεν είναι ανεξίτηλο και μένουν όλοι τους ως γλυκιά ανάμνηση, ως μέτρο σύνδεση για μας και τους επόμενους. Τέλος, η έκθεσή της περιποιεί με γύστη τιμή στη φύση των ανθρώπων, διότι όταν κανείς τιμά ανθρώπους της συνέπειας και του χρέους, άξιους και υπεύθυνους πολίτες που μετέχουν στα της πόλεως, τιμά πρώτα τον ίδιο του τον εαυτό και τους συμπολίτες του. Τη συγχαίρουμε για τα έργα της, τη συγχαίρουμε για την προσπάθειά της, της ευχόμαστε καλή επιτυχία, της ευχόμαστε να προοδεύσει σε ό,τι θέλει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Γκόλνα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή την όμορφη εκδήλωση και αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι η Φλόρινα θα έχει μια συνέχεια και μια δημιουργικότητα. Η Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά και οι ζωγράφοι, οι γλύπτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας θα συνεχίσουν να είναι δημιουργικοί, όπως είναι σήμερα η Χριστίνα, και παραγωγικοί στον τόπο τους. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύπλευρο ταλέντο
και μια σημαντική προσωπικότητα από τη μικρή ηλικία, γιατί έτυχε να την γνωρίζω από παλιά. Πάντα ήταν ένας ανήσυχος χαρακτήρας και συνεχίζει να εργάζεται και να προσφέρει στο τόπο μας και στην περιοχή μας. Θεωρώ ότι αυτό το έργο το οποίο σήμερα παρουσιάζει και το οποίο είναι ιδιαίτερα εξαιρετικό, όπως από ό,τι μου είπε και ο κύριος Μπέσας, πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι το ίδιο επιδοφόρα για το λαό της Φλόρινας και την περιοχή μας. Θέλω να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την εξαίρετη έκθεση και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή θα είμαστε δίπλα, γιατί πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο και η Σχολή Καλών Τεχνών είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η περιοχή μας και ο τόπος μας. Και θα δείτε το επόμενο διάστημα ότι δεν λέμε μόνο λόγια, αλλά θα κάνουμε και έργα για να στηρίξουμε αυτή τη σχολή και αυτό το Πανεπιστήμιο. Συγχαρητήρια και πάλι για την όμορφη έκθεση. Κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Βαθιά συγκινημένη που παρευρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση με απλή ιδιότητα, αφενός με την επίσημη εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον κύριο Γιάννη Βοσκόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Προκειμένου να τιμήσουμε τη σημερινή έναρξη των εγγένεια της έκθεσης των έργων της κυρίας Γόρνα. Και από την άλλη μεριά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί σήμερα καμαρώνω για μια παιδική μου φίλη, για τη συμμαθήτριά μου, για ένα κορίτσι ξεχωριστό που από τα παιδικά της χρόνια πραγματικά μας είχε καταπλήξει όλους με την πολυπραγμοσύνη της, με τα πολλά ταλέντα της, με την ευπροσυγχωρία της, με την προσωπικότητά της, τη δυναμική. Μια κοπέλα η οποία με ό,τι καταπιάστηκε τα κατάφερε σπουδαία, τα έφερε εις πέρας όλα άριστα, μια εξαιρετική μητέρα, μια υπέροχη σύζυγο, έχει μια οικογένεια σπουδαία και τη συγχαίρομαι και γι' αυτό. Έναν άνθρωπο που ακολουθεί το μονοπάτι της διαβίου μάθησης με πάθος και σήμερα ανακαλύπτουμε ότι έχει και πραγματικά εξαιρετικό ταλέντο και θα έλεγα ότι επέλεξε τον δρόμο της δημιουργικής διακινδύνευσης, γιατί το να δημιουργήσεις γλυπτά ανθρώπων που βρίσκονται εν ζωή είναι πραγματικά ένα μεγάλο ρίσκο, προκειμένου να αποδώσεις έτσι αυτή την φωτεινότητα και την ακτινοβολία που έχει ο κάθε χαρακτήρας. Και βλέποντας από κοντά τα έργα, πραγματικά διαπιστώνω ότι αυτό κατάφερε να το αποτυπώσει στο έργο της η Χριστίνα. Θέλω να τη συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να ευχηθώ να την καμαρώνουμε πάντα σε τέτοιες σημαντικές στιγμές, να δίνει η ζωή στα άψυχα και να μακραίνει τα νήματα της ελπίδας για το μέλλον του πολιτισμού αυτού του τόπου. Καλησπέρα σε όλους, αγαπητοί συμπατριώτες. Όλοι θα μπορούσαμε, ο καθένας που βρίσκεται εδώ, να πει από ένα καλό λόγο για την Χριστίνα. Εγώ θα μιλήσω πρώτα σαν φίλος και σαν συνεργάτης. 20 τουλάχιστον χρόνια με τη Χριστίνα σε διάφορες εξελίξεις της πολιτικής ζωής της Φλόρινας. Έχουμε κάνει αγώνες για να πάει μπροστά ο τόπος. Σίγουρα δεν μπορεί να κρύψουμε το ταλέντο της, το οποίο εξελίσσεται συνέχεια και μας εκπλήσει όλους. Είναι το παράδειγμα της διαβίου μάθησης και όχι το θεωρητικό αυτό που λένε όλοι και αυτό που αναδεικνύεται και σήμερα. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα, γιατί αν φανταστεί κανένας ότι υπήρξε μια πολύ επιτυχημένη διευθύντρια στην αναπτυξιακή, ταυτόχρονα είναι μια πολύ τεκνημάνα καθηγήτρια, παρακολούθησε τη Σχολή Καλών Τεχνών, συμμετέχει ενεργά και όχι απλώς σαν μέλος σε πάρα πολλά σωματεία, χορευτικά, σε πάρα πολλούς συλλόγους, βρίσκεται ανάμεσά μας σε όλες τις εκδηλώσεις και σήμερα έκανε αυτό το μεγάλο τόλμα να μας παρουσιάσει τους πιο αγαπημένους μας συμπατριώτες, οι οποίοι και αυτοί έχουν δώσει τον εαυτό τους και πάρα πολλά στον τόπο, που σηματοδοτεί σαφώς μέσα από αυτή την αίθουσα ότι σε αυτόν τον δρόμο προχωράει η Φλόρινα,
Αυτή είναι η Φλόρινα που όλοι θέλουμε, αυτή είναι η Φλόρινα που όλοι έχουμε γνωρίσει, εμείς τουλάχιστον οι νεότεροι, και σίγουρα έχουμε την ευθύνη να το προχωρήσουμε και όλοι οι νεότεροι να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Ας επιλέξουμε λοιπόν τη Φλόρινα που μας αρέσει, τη Φλόρινα που αγαπήσαμε και αγαπάμε, και ας την παραδώσουμε όπως πρέπει, με το παράδειγμα της Χριστίνας να το συνεχίζουν και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας. Το όνειρο όλων αυτών που δούλεψαν και ξεκίνησαν για την Σχολή Καλών Τεχνών από τη διεκδίκηση, τη λειτουργία και τη συνέχιση, νομίζω ότι τώρα δικαιώνεται, γιατί δεν θέλαμε εμείς απλώς να έχουμε μια σχολή παραπάνω, όπως μας λέγανε, για να έχουμε κάποια έσοδα. Εμείς θέλαμε να υπάρχει Σχολή Καλών Τεχνών, γιατί Φλόρινα είναι η καλλιτεχνούπολη, γιατί σε δύσκολα χρόνια ανέδειξε φτωχά παιδιά τα οποία έκαναν μεγάλα έργα, και τώρα αποδεικνύουμε ότι μέσα από τη σχολή και την επιστημονική μόρφωση μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο και να αναδεικνύουμε συνέχεια νέα παιδιά και νέους καλλιτέχνες που βρίσκονται σε πληθώρα στη Φλόρινα και θα μπορέσουν να συνεχίσουν αυτό το έργο. Συγχαρητήρια, Χριστίνα. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σε αυτή την τόσο όμορφη παρουσίαση. Ελπίζω να είναι ικανοποιημένοι οι καθηγητές με το έργο, γιατί αυτό παρουσιάζεται σήμερα. Και η Χριστίνα να συνεχίζει με αυτή την χάρη που έχει να μας παρουσιάζει ωραία έργα. Ευχαριστώ πολύ. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου, κύριος Τάκης Μπέσης. Καλησπέρα. Α, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Ο κύριος Υπουργός. Ναι, 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 περιμένω. Κύριε Σπίκα. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Είμαστε πολύ καλά. Φλωρινιώτες. Πώς συνήθως σε μια εκδοσιογραφική, γλυπτική, αυτή τη φορά. Α, το ξέρετε. Χαίρομαι. Ξέρετε ότι η Φλόρινα βγάζει γλύπτες. Το ξέρετε. Ότι βγάζει ζωγράφους. Και λοιπόν, έχουμε μια έκθεση μιας κυρίας, ναι κυρίας, και κυρίες Φιτούν, βέβαια, η οποία έχει πολλά πτυχία, έχει πολλά παιδιά, έχει πολλά χαμόγελα και πολύ ταλέντο. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Υπουργός. Ναι, βέβαια. Βεβαίως, βεβαίως, θα έρθείτε μια μέρα. Ξέρω, δεν έχουν πολύ καμιά ελπίδα, αλλά θα έρθείτε. Θα έρθείτε. Ε, κάντε, κοιτάξτε κόσμο. Βεβαίως, κοιτάξτε την κυρία. Η Φλόρινα βγάζει γλύπτες από το 40. Βέβαια. Αλλά η γλυπτική, ξέρετε, το ξέρουν και οι πόντοι, ας πούμε. Δεν είχα ποτέ γλυπτική. Η κυρία είναι μισή πόντη. Αλλά ξέρει ολόκληρη. Βεβαίως. Από το 40 λοιπόν η Φλόρινα βγάζει γλύπτες. Είναι πολύ το δικτό. Καλαμπάδα, το γούρι. Ακόμα και ο Λούσα του ζωγράφου ήταν γλύπτες. Ακόμα και εγώ που μιλάω, ήμουν γλύπτη σε εκατομμυράτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχω μια παράδοση. Αυτή την παράδοση τη συνέβαινε ποιο μου πρόσφατα. Αυτή λοιπόν την παράδοση συνεχίζομαι και. Τα έργα εδώ είναι ανθρώπων γύρω μας. Κάτι έχουν κάνει, όχι ότι άλλοι δεν έχουν κάνει. Έχουν και κάνει κάτι για αυτόν τον τόπο που μόνο από τους κατοίκους ζει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, μερικοί έχουν αποδημήσει και άλλοι έρχονται. Βέβαια. Ξέρετε ότι τα αγάλματα δεν γίνονται πάντα για να ευχαριστούν τον άνθρωπο, γίνονται για να θυμίζουν τον άνθρωπο. Γίνονται βέβαια και να ευχαριστούν έναν χώρο, για να ομορφαίνουν έναν χώρο. Εδώ έχουμε όμορφους, κοιτάξτε κύριο Φωτιάδη. Το βλέπετε, ίδιος, τα αυτιά έτσι. Ναι, ναι. Και εδώ γυαλίζει από χαρά. Βλέπετε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι έχουμε μια ιστορία. Τελευταίο μέρος αυτής της ιστορίας και πρώτο από αυτόν που έρχονται είναι η Χριστίνα Γκόλτ. Ένας θαυμάσιος καλλιτέχνης.
Αν κάποτε μας τιμηθείτε, ελάτε. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και πάντα θα αναδικτύουμε κάθε ωραίο παιδί. Όχι αντίο τη Φλόρνα, αντίο την ωραία Φλόρνα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά. Γράψω τα θερμά μου συγχαρητήρια στη φίλη μας Χριστίνα, η οποία παρουσιάζει σήμερα μία εξαιρετική έκθεση πρωτογών γλυπτά της περιοχής μας. Είναι γνωστή η Φλόρνα για την καλλιτεχνική της επίδοση, αλλά η Χριστίνα ξεπέρασε πλέον το παρελθόν, ανήκει εδώ στο παρόν και ας μιμηθούν και οι νέοι στο μέλλον. Της εύχομαι ολόψυχα να έχει επιτυχίες στη ζωή της, διότι με μεράκι και με μεγάλο πάθος δούλεψε αυτές τις πρωτομές τόσο καιρό και δημιούργησε αυτή την έκθεση η οποία είναι κατ' εμέ το άγιστο άξια συγχαρητηρίων. Εύχομαι, Χριστίνα, επιτυχίες μελλοντικές και ο Θεός να σου δίνει δύναμη για να ανταπεξέλθεις στο έργο σου που τόσο πάθος αγάπησε, διότι όσοι αγαπούν κάτι με το οποίο καταπιάνονται έχουν επιτυχίες. Αλλά όσοι καταπιάνονται έτσι με αγκαλία, ας πούμε, δεν έχουν επιτυχίες στη ζωή τους. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα πρέπει ο λόγος μας να είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε η αυριανή έναρξη της Κυριακής να ορίσει με το δικό της λόγο, με βάση τον καθηγητή που υπάρχει, τον καθοδηγητή και μέντορα της Χριστίνας, να ορίσει αυτός τον λόγο της καλλιτεχνής που έχει δουλειά. Εμείς θα μιλήσουμε δύο πράγματα για αυτή την εκδήλωση. Βλέπετε ότι η εντύπωση η οποία αναπτύσσεται είναι ότι ο μεγάλος χώρος, ο αρχιτεκτονικός χώρος του πάρκου, της πλατείας, των μικρών ή των μεγάλων οδών, των στενών, αλλά και των μεγάλων λεωφόρων, έτσι όπως έχουν σημειοθετηθεί με βάση την ανάπτυξη των πρωτομών, εδώ βλέπετε ότι έχουμε μια άλλη δευτερεύουσα ανάπτυξη με πρόσωπα, χαρακτήρες, τα οποία δηλώνουν και μια παρουσία. Μια παρουσία ότι είναι φλωρινιώτες, κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό, εν συγκρίση με τους ήρωες και τα πρόσωπα και τους χαρακτήρες οι οποίοι αναπτύσσονται σε αυτές τις άλλες σαν σημεία στην Φλόρινα και είναι πολύ γνωστά σε εμάς. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι καθήμενοι μπροστά στα υποκείμενα και στα πρόσωπα που αναπαραστώνται μπορούμε να δούμε την ιστορία, να την διαβάσουμε, να τη μελετήσουμε και να την γνωρίσουμε. Είναι πολύ κοντινά σε εμάς αυτά τα πρόσωπα. Θέλω έτσι να δώσω ευχές στη Χριστίνα. Γι' αυτό το λόγο είναι η σημερινή μας παρουσία εδώ, να δώσουμε ευχές να συνεχίσει αυτό το έργο, γιατί είναι ένα έργο το οποίο δηλώνει και την δουλειά της ότι εμφανίζει πρόσωπα τα οποία έχουν αφήσει μία άβρα δημιουργίας, έχουν αγαπηθεί και έχουν αγαπήσει αυτόν τον τόπο. Και αυτόν τον τόπο υπάρχουν και άλλα άτομα που περιμένουν μετά το πέρας της ανάλυσης του πτυχίου να οργανώσει το εργαστήριό σου, να μπει μέσα και να συνεχίσει αυτή τη δουλειά, γιατί υπάρχουν και άλλα τέτοια πρόσωπα που περιμένουν να παρουσιαστούν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Τα θερμά μας συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πάρα πολύ χαρούμενη. Για τα τόσα καλά λόγια που άκουσα από παλιούς συνεργάτες, από φίλους, από τις αρχές. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που ήρθατε και θυμήσατε με την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση. Είμαι πολύ χαρούμενη και ένα μεγάλο ευχαριστώ χρωστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που δέχτηκαν να γίνουν τα μοντέλα μου. Δηλαδή δέχτηκαν να υποστούν τη βάσανο των μετρήσεων, την φωτογράφηση. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία, είναι δύσκολη. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι δέχτηκαν να υποστούν όλες τις ιδιοτροπίες μου.
Δηλαδή γύρισε από εδώ, κάτσε κάτω, σήκω, από εδώ, από εκεί. Όλοι ήταν πρόθυμοι. Γιατί νιώθω ότι με αγαπήσανε όπως ακριβώς τις αγαπούσα και εγώ και τις αγαπάω. Πρέπει να σας πω ότι όλη η διαδικασία ξεκίνησε με τον αείμνηστο Λάζαρο Μέλιο και τον Θεόδωρο Κόσδου, στους οποίους αφιερώνεται σήμερα αυτή η εκδήλωση. Είναι δύο άνθρωποι που αγαπούσα και αγαπάω πάρα πολύ, γιατί αν και δεν είναι σήμερα μαζί μας, θα είναι πάντα κοντά μας με το έργο τους, με το ήθος τους, με την προσφορά τους. Δεν ξεχνούνται τέτοιοι άνθρωποι. Και νιώθω πολύ μεγάλο το φορτίο και είμαι πολύ συγκινημένη που έστω με αυτές τις προτομές, με αυτή τη ρεαλιστική απεικόνηση, τους βλέπουμε και μπορούμε να τσοκοπήσουμε κιόλας. Έτσι, Νανά. Ως προς την κυρία Αντιγόνη. Η κυρία Αντιγόνη είναι η φιλνάδα μου, τη γνωρίζω χρόνια, μ' αγαπάει και την αγαπάω, σαν να είναι δεύτερη μητέρα μου. Είναι αξιαγάπητη, γιατί παρόλη το πρόβλημα υγείας που έχει, δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί, σήκω κυρία Αντιγόνη, κάτσε κυρία Αντιγόνη. Είμαι πολύ σε ευχαριστώ, κυρία Αντιγόνη, για τι έκανες. Τι να πω για τον κύριο Βαγγέλη τον Ταμουτσέλη, τον οποίο προσωπικά δεν το γνώριζα, άκουγα, όπως όλοι το ξέρουμε, τον Βαγγέλη τον Ταμουτσέλη, τον ζωγράφο. Αλλά όταν το γνώρισα, έγινε φίλος μου, είναι αξιαγάπητος. Μου πρόσφερε, μάλιστα, μου έκανε μάλλον προσφορά να πάω εκεί, να εργάζομαι μαζί του. Ο ίδιος ήρθε στο εργαστήριο, έκανε τις διορθώσεις του, είπε την άποψή του. Επειδή ακριβώς είναι ζωή, είχαν τη δυνατότητα να έρθουν και να τις δουν. Αυτή είναι η μεγάλη μου χαρά. Έχουμε μάθει όλοι μετά να κάνουμε τις προδομές. Όχι. Πρέπει να κάνουμε από πριν, να τιμούμε τους ανθρώπους από πριν. Τι να πω για τον κύριο Φωτιάδη, τον καθηγητή μου στο Βαλκανικών Σπουδών, τον αγαπημένο μου καθηγητή, ο οποίος άφησε ανηλυμένες υποχρεώσεις του στο εξωτερικό και δέχτηκε να έρθει εδώ στην χώρα και μάλιστα στον πληθυσμό. Δεν θα το ξεχάσω. Δάσκαλε, αγαπημένο μου καθηγητή. Ο κύριος Μπέσας είναι ο καθηγητής που κάθε μέρα σχεδόν, Ανούλα, να ξέρεις, ήταν στο εργαστήριο. Κάθε μέρα, κάθε βραδάκι, απογευματάκι. Ερχόταν, έβλεπε τι έκανε, όπως έκανε και έφευγε. Χριστίνα αυτό, Χριστίνα εκείνο. Ήταν η παρουσία του αισθητή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ηθική του υποστήριξη. Πρέπει να πω ότι βεβαίως έχω και τον κύριο Μέρτσο, έχω και τον κύριο Λιάννη, οι οποίοι ο κύριος Λιάννης για ανηλυμένες υποχρεώσεις, επειδή έχει ζωντανή εκπομπή στο Real FM, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα και ο κύριος Μέρτσος δεν μπόρεσε να έρθει γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν του επιτρέπουν να κατέβει από τον Ιφαίο και να ανέβει γιατί έχει πάρα πολύ ομίχλη. Πάντως τους αγαπάω όλους, σε ευχαριστώ όλους και θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά, έρχομαι στην ουσία τώρα, δεν θα γινόντουσαν άμα δεν ήμουν στη Σχολή Καλλιτεχνών. Ειλικρινά, η σχολή αυτή είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για τον τόπο μας. Πρέπει να αγαπηθεί και πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους μας, γιατί πραγματικά αυτή η σχολή δίνει μεγάλες διεξόδους. Σε κάθε ηλικία, πρέπει να πω. Έτσι. Από τα παιδιά μας μέχρι και εμάς που είμαστε μιας ηλικίας. Μας δίνει διεξόδους. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να ασχολείσαι με την τέχνη και με τον πολιτισμό. Είναι μια πολύ ωραία δημιουργική απασχόληση. Πρέπει να πω ότι καλή σχολή καλών τεχνών, αλλά το εργαστήριο γλυκτικής μας, πρέπει να πω ότι λειτουργεί άψογα και είμαστε μία οικογένεια. Με τον καθηγητή μου, τον αγαπημένο μου καθηγητή, τον Έκτορα τον Παπαδάκη, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος πανελλαδικά. Άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τη ζωή του στην γλυκτική, ο οποίος άφησε την Αθήνα, ήρθε εδώ στη Φλόρινα και μας έχει δώσει τα φώτα του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με αγκάλιασε με πολύ αγάπη. Σε ευχαριστώ, δάσκαλε. Σε ευχαριστώ ειλικρινά για ό,τι έχεις κάνει. Είμαι πολύ συγκινημένη. Είναι ο δάσκαλος ο οποίος με τον ίδιο χαρακτήρα του, με τη συγκαταβατικότητά του, με την ηρεμία του, μας έχει δώσει τα φώτα του, μας έχει δώσει τις τεχνικές του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πάντα επιτυχίες να έχει το εργαστήρι γλυκτικής και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Πρέπει να πω όμως εδώ τελειώνοντας για να μην σας κουράζω περισσότερο ότι το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστώ στην οικογένειά μου, το μεγαλύτερο. Το χρωστώ στον ήρωα τον άντρα μου, τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον Γιώργο, ο οποίος με ανέχεται. Με υπομένει, με ανέχεται, με υπομένει όλες τις ιδιοτροπίες μου και
και είναι στο πλευρό μου. Γιώργο, έλεγε να μεταφέρουμε την προδομή. Γιώργο, κατέβασε την. Γιώργο, γύρνα την. Γιώργο, ανέβασε την. Λοιπόν, είναι ο στυλοβάτης μου. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά μου στέγεται και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τα παιδιά μου. Τα τέσσερα παιδιά μου τα οποία κάνανε αγώνα, όλο μου λένε μαμά, σας έχουμε για πρότυπο. Τα έχω τα γόρια μου τα οποία αφήνουν τη σχολή τους κάθε φορά που θέλω να κάνω κάτι με τις πρωτομές, να τις ρίξουμε το θετικό καλό, το αρνητικό καλό, το θετικό καλό. Πάντα φωνάζω για βοήθεια τα παιδιά τα οποία έρχονται και είναι πάνω στο πλευρό μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης δεν έχει ένα μήνα που είναι στο πλάι μου, ο δάσκαλος τον έχει γνωρίσει. Σχεδόν είναι μέλος του εργαστηρίου και τα δυο τους, τα οποία με βοηθάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να δώσω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, δάσκαλη, στη μαμά μου. Η μαμά μου, η οποία είναι επί όλων των καθημερινών εκκρεμωτήτων. Η μαμά μαγειρεύει, η μαμά φροντίζει, η μαμά, γιατί αν δεν έχεις και μια μαμά όπως τη δική μου, δεν μπορείς να αντέξεις το φορτίο της καθημερινότητας. Είναι ήρωας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ επίσης την αγαπημένη μου αδερφή, η οποία είναι επί των δημοσίων σχέσεών μου. Αυτή ανοίγει πόρτες και εγώ πηγαίνω από πίσω. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω κάποιους φίλους οι οποίοι πραγματικά με βοήθησαν. Με βοήθησαν σε αυτό το στήσιμο της έκθεσης, με τις ιδέες τους και με την ηθική τους συμπαράσταση. Είναι ο Φάνης ο Μαυρουδής και η Κωνσταντίνα η Βαλερά. Είναι ο Σπύρος ο Παπαχαρίστης, ο οποίος ήταν, τι να σου πω, καθημερινά εδώ. Και ο Δάνης ο Στεφανόπουλος, ο οποίος μου έκανε και το λογότυπο και είχε διάφορες ιδέες. Φίλοι οι οποίοι αν ιδιωτελώς προσφέρανε τον χρόνο τους πάνω απ' όλα για να είναι στο πλευρό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τέτοιους φίλους δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από τον Αντιδήμαρχο που είπε ότι όλοι είναι συντοπίτες μας. Και νιώθω και εγώ Φλωρινιώτης, γιατί τα περισσότερα χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής τα έζησα στη Φλώρινα. Οπότε, όχι ένα κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τον εαυτό μου βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα στη Φλώρινα. Το πιο δημιουργικό. Και το πιο δημιουργικό. Έτσι, εδώ φαίνεται μετά η δουλειά. Θα ήθελα να πω, πριν φτάσω στην Χριστίνα, σε έναν συνάδελφο που ήταν και είναι μεγάλο στραβόξυλο, τον Μίμητον Μπέσα, στον οποίο θα πρέπει όλοι οι Φλωρινιώτες να θυμούνται ότι ήταν η ψυχή της ίδρυσης του Τμήματος Καλλότεχνών. Γιατί αν δεν υπήρχε και αν δεν το έπαιρνε στα σοβαρά να γίνει το τμήμα, ίσως σήμερα δεν θα υπήρχε η Σχολή Καλών Τεχνών. Θέλω να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στη Χριστίνα, τον μεγάλο και καλό και πολύ φιλόξενο συνάδελφο, τον Έκτορα τον Παπαδάκη, γιατί ευτύχησα στο εργαστήρι να συζητήσω μαζί του και να καταλάβω ότι και ο ίδιος πλέον είναι ερωτευμένος με τη Φλώρινα και νομίζω ότι από εδώ θα πάρει την σύνταξή του, δεν θέλει να πάει. Και δεν θέλει να πάει. Χριστίνα η Κόλμα. Δεν αναφέρθηκε ότι η Χριστίνα πέρα από τα οικονομικά, πέρα από διευθύντρια στην Άμφλο, πέρα από καθηγήτρια, ήτανε και φοιτήτρια στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών που τέλειωσε με άριστα και τέλειωσε με άριστα και το μεταπτυχιακό της στις Βαλκανικές Σπουδές. Είχα τη χαρά να είμαι και εγώ στην Τριβελή Επιτροπή και γενικά θέλω να πω ότι είναι από τους ανθρώπους που αγάπησα σε σημείο που μπορεί ο άντρας κάπου να ζήλευε την στενή μας επαφή και σχέση. Θέλω να ευχαριστήσω τη μάνα της, γιατί επανειλημμένα με τα πυροσκή μου θύμισε την ποδιακή καταγωγή μου και θα ήθελα να κλείσω με ένα δίστιχο που το αφιερώνω στη Χριστίνα. Να σαν τη μάνα η γεννά τα 30 χρόνια ενία, 7 ιούς πραντέλενους
και κόρες γαλαφόρες. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω και από ένα δωράκι που έκανα ανάγκη το, στα μοντέλα μου και βεβαίως να αρχίσω, δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κύριος Στέφανος ο Μέλιος ή αν δεν είναι κύριε Θανάση, να έρθείτε εσείς να παραλάβετε του αείμνηστου Λάζαρου. Πού είναι ο κύριος Στέφανος? Να έρθει ο κύριος Στέφανος μπροστά, ο αδερφός του κύριου Μέλιου. Έχω την Αλέξανδρο. Κύριε Στέφανε, πού είστε? Είμαι ο αδερφός του κυρίου Μέλη. Ένα δωράκι από μένα, με πολύ αγάπη, κύριε Στέφανε. Πάστε καλά, κύριε Στέφανε. Πάστε καλά, πάντα θα το σημώ, να τον αγαπάμε. Πάρε και εσύ. Για τον κύριο Θόδωρο, τον αγαπημένο μας κύριο Θόδωρο, που πάντα μου συμπαρασκευότανε. Ένα και τον ένα και τον άλλο. Να έχετε τον παπά. Η κυρία Αντιγόνη, θα το πω στην αγκαλιά της και θα πούμε. Πάρτε την αγκαλιά σου, κυρία Αντιγόνη. Έτσι, κρατάς την αγκαλιά σου. Εντάξει. Έτσι, έτσι. Είναι όλοι εδώ πάρει χέρι. Κύριε Βαγγέλη, ελάτε δίπλα μου. Ελάτε δίπλα μου, κύριε Βαγγέλη, να πάρετε το δωράκι σας. Εδώ.